Το έργα Όμνες, η χρήση δηλαδή του ονόματος Βόρεια Μακεδονία έναντι όλων, κρέμεται από μια κλωστή μετά τη δήλωση ΖΑΕΦ. Ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας δήλωσε ευθέως στο Euronews ότι η πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών συνδέεται με την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία ως γνωστόν δεν πήρε ημερομηνία ένταξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Μέρος της θα παγώσει, διότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της. Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε κάποιες διατάξεις, όμως τα δύο συνδέονται μεταξύ τους, διότι η διαδικασία εναλλαγής των κεφαλαίων σημαίνει ότι θα παραδώσουμε την εθνική μας κυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ξεκαθάρισε με παραστατικό τρόπο ότι ο ευρωπαϊκός δρόμος είναι μονόδρομος για την πατρίδα του. Αν τα φώτα από τα άστρα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σβήσουν, τότε εδώ θα πέσει σκοτάδι και στο σκοτάδι θα χάσουμε τους εαυτούς μας. Διότι αν υπάρξει θετικό έδαφος για ριζοσπαστικοποίηση με την επάνωδο του εθνικισμού, αυτό θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά σε όλα τα Βαλκάνια. Και όταν τα Βαλκάνια έχουν πρόβλημα, τότε η Ευρώπη θα έχει πρόβλημα. Ο κύριος ΖΑΕΦ εκμεταλλεύεται για άλλη μια φορά τα προβλήματα που περιέχει η Συμφωνία των Πρεσπών, τα οποία γνωρίζαμε και είχαμε προειδοποιήσει, αντέδρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την πλήρη ανταπόκριση των γειτόνων μας στις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, καλούμε την αξιωματική αντιπολίτευση να αναλογιστεί επιτέλους τις ευθύνες της για ένα ελλειμματικό έργα Όμνες, το οποίο συνεχίζει να προτάσει μάλιστα ως επίτευγμα. Οι αντιδράσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι αντικρουόμενες. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα, βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο σημείο, διότι οι Σκοπιανοί έχουν νομική βάση στη συμφωνία να μην εφαρμόσουν το έργα Όμνες. Είναι άλλη μία αποτυχία του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Το έργα Όμνες κατοχυρώθηκε απόλυτα και όχι μόνο με την πρόβλεψη στη συμφωνία και μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός προσκάλεσε τον Ζόραν Ζάεφ στη Ρώμη για να συζητήσουν την πρωτοβουλία της Ιταλίας να τεθεί εκ νέου το θέμα της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στη σύνοδο κορυφής των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ απόψε ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας θα παρακαθίσει σε δείπνο στις Βρυξέλλες που παραθέτει ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Φεντερίκα Μογκερίνη.